Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εν μέσω κρίσης τρόικας και ιδιωτικοποιήσεων, εμείς θα πάμε να δούμε την προοπτική του φυσικού αερίου. Πραγματοποιείται ένα εργαστήρι, ένα σεμινάριο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, για την παραγωγή και την ασφάλεια της μεγάλης αυτής προοπτικής της χώρας μας. Θα πάμε να δούμε πώς διαχειριζόμαστε σωστά και τι προοπτικές υπάρχουν για την σωστή διαχείριση, αν υπάρχουν υποδομές, αν άρχισαν να μπαίνουν οι βάσεις για την διαχείριση του φυσικού αερίου. Σε αυτή μας την κουβέντα θα μας βοηθήσει καταρχάς ο κύριος Σταύρος Σπανός, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας Υπερίων. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο κύριος Γιώργος Μπούστρας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην κουβέντα μας. Ο κύριος Μπούστρας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίσουμε εσάς την κουβέντα μας. Μάλιστα. Σίγουρα το κράτος επενδύει και πολύ καλά κάνει σε αυτή την πολύ μεγάλη και τεράστια προοπτική του φυσικού αερίου. Ήδη άρχισε ο κόσμος να ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα οι νέοι άρχισαν να αναζητούν, αν θέλετε, και να ψάχνουν αυτή την προοπτική, είτε ακολουθώντας κλάδους σπουδών οι οποίοι είναι συναφείς με την προοπτική του φυσικού αερίου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα που παρουσιάζει, αν θέλετε, η αγορά της Κύπρου και ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές οι οποίες άρχισαν να διαφέρονται ήδη στον ορίζοντα? Μάλιστα. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα. Καλά κάνει το κράτος και επενδύει, και πολύ καλύτερα κάνει και ο κόσμος και επενδύει τις ελπίδες του επάνω σε αυτή την προοπτική. Στη σημερινή οικονομική κρίση νομίζω είναι και η μόνη προοπτική για να βρεθεί μια λύση πάνω στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Υποθέτω ότι με ρωτάτε σε σχέση με τα θέματα εκπαίδευσης και το πώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν θεμητό νομίζω να διαφημίσω τα προγράμματα του Πανεπιστημίου ή να μιλήσω για προγράμματα άλλων πανεπιστημίων, αλλά μιλάμε σιγά, για μια ευρύτερη και γενικότερη βάση. Σιγά σιγά αρχίζει και εμφανίζεται μια έτσι πληθώρα προγραμμάτων τα οποία προσφέρονται από διάφορα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το δικό μας το πανεπιστήμιο, και τα κρατικά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη σε πολλούς τομείς. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχει ανάγκη να υπάρξει εκπαίδευση των νέων, γιατί σε κάποια στιγμή ούτως ή άλλως θα κληθούν είτε να συμμετέχουν επαγγελματικά στην κατασκευή, είτε αργότερα στη διαχείριση, σε πολλούς τομείς αυτής της πλευράς, αυτής της νέας οικονομικής πρόκλησης. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η ανάγκη να αποκτήσουμε σιγά σιγά εξειδικευμένη γνώση. Μάλιστα. Είναι πολύ σωστό το να προσφέρουμε γενικές γνώσεις, όμως δεν θα πρέπει να ξαναβαφτιζόμαστε, να βαφτίζουμε τον εαυτό μας ξαφνικά ως ειδικούς. Σε αυτή την προσπάθεια θα κινήσεις όπως αυτές οι οποίες κάνουμε αύριο μαζί με την εταιρεία Υπερίων, μαζί με το τμήμα επιθεώρησης εργασίας, σκοπεύουν ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πανεπιστημιακή κοινότητα και η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και το κράτος να καθίσουμε κάτω όλοι μαζί και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Μέσα σε αυτή τη λογική, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε αύριο είναι, όπως ίσως θα δείτε στο πρόγραμμα του σεμιναρίου, στο πρόγραμμα του εργαστηρίου, για να είμαστε ειλικρινείς, η διαφορά που έχει αυτό το εργαστήρι από τα προηγούμενα είναι ότι είναι ένα απολύτως τεχνικό εργαστήρι, δεν θα μείνουμε στα γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτικά της λύσης, αλλά θα μιλήσουμε για την τεχνική πλευρά των πραγμάτων. Θα μιλήσουμε για την τεχνική πλευρά των πραγμάτων πολύ απλά, γιατί πρόκειται για μια νέα κατασκευή, για ένα πολύ μεγάλο project, να το πω έτσι, στα νέα ελληνικά, το οποίο πρόκειται για μια κατασκευή, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε καλέσει καθηγητές από το εξωτερικό, θα έρθουν, συγγνώμη, για να ακριβολογήσω, καθηγητές από το εξωτερικό, Κύπροι καθηγητές από το εξωτερικό, όπως ο διάσημος ο Κώστας Παντελίδης από το Imperial College, ο Γιώργος Χατζησοφοκλέους από το Carlton, επίσης από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της ασφάλειας. Θα έχουμε μεγάλες κολοσσούς εταιρείες όπως η Technip,
από το εξωτερικό. Μιλάμε για μια εταιρεία 18 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν είναι διαφήμιση γιατί είναι ξένη εταιρεία. Εταιρεία η οποία έχει κατασκευάσει πολλά εργοστάσια υγροποιημένου φυσικού αερίου ήδη. Ο λόγος ο οποίος σας τα λέω αυτά είναι ακριβώς για να τονίσω το πρώτο σκέλος στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή. Δεν θα πρέπει ξαφνικά να αποκτήσουμε, να αρχίσουμε να πουλάμε εξειδίκευση. Την εξειδίκευση θα πρέπει να την αποκτήσουμε βήμα προς βήμα και προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουμε. Mm-hmm. Και αυτό θα πάρει χρόνο. Αυτό θα πάρει χρόνο για να είμαστε ειλικρινείς. Και συνεργασίες. Συνεργασίες, όπως είπα, βασισμένες επάνω στο τρίγωνο πανεπιστήμια, κράτος και επιχειρήσεις. Ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να θίξω σε σχέση με την εκπαίδευση είναι το εξής. Μιλάμε για τους νέους, μιλάμε για την εξειδίκευση, μιλάμε για τις δουλειές τις οποίες θα αποκτήσουν. Ξεχνάμε όμως ότι και το κράτος θα έπρεπε να βοηθήσει τους λειτουργούς δίνοντάς τους χρόνο, χρήμα, δεν ξέρω, γνώση, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες θα έρθουν. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι τεχνολογίες οι οποίες για πρώτη φορά έρχονται στην γειτονιά μας, για να το πω έτσι. Για να μπορέσεις να παρακολουθείς την κατασκευή τους, και αν θα με ρωτήσετε από τη δικιά μου την πλευρά που είναι η ασφάλεια, για να μπορέσεις να ελέγξεις την ασφάλεια, θα πρέπει να γνωρίζεις το πώς λειτουργούν αυτές τις τεχνολογίες. Για να γνωρίσεις πώς λειτουργούν αυτές τις τεχνολογίες θα πρέπει να επενδύσεις χρόνο και χρήμα. Τότε και μόνο τότε, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη που λέγαμε και στα μαθηματικά, θα μπορέσεις να παρακολουθείς αυτές τις τεχνολογίες και σε κάποια στιγμή, σε κατοπινό στάδιο, να γίνεις και συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής. Αυτό το οποίο λοιπόν, για να κλείσω το κεφάλαιο εκπαίδευση, ή εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο εκπαίδευση, αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι απλά να παράγουμε μια νέα γενιά πτυχιούχων, είναι γεγονός να παράγουμε μια νέα γενιά πτυχιούχων. Οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, να αποκτήσουμε εξειδίκευση, αλλά σιγά σιγά με την πάροδο των ετών, η εξειδίκευση αυτή να μας βοηθήσει να δούμε τις ειδικές συνθήκες της Κύπρου, δηλαδή ερευνητικά να αρχίσουμε να προχωράμε όλο ένα και περισσότερο. Θα υπάρχουν, τουλάχιστον από την πλευρά της ασφάλειας που είναι και η αρμοδιότητά μου, που είναι μάλλον θα έλεγα το γνωστικό μου αντικείμενο, υπάρχουν ξεχωριστές πλευρές της επιστήμης, οι οποίες χρήζουν διερεύνηση σε κατοπινό στάδιο και τις οποίες μόνο σε συνεργασία με το κράτος και με τις εταιρείες, όποιες και αν είναι αυτές, θα μπορέσουμε να τις προχωρήσουμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα. Οικονομική. Και για να δημιουργήσουμε, όπως είπα, περισσότερο μια καινούργια γενιά επιστημόνων. Και καινούργιες θέσεις εργασίας, κύριε Σπανέ. Είναι αυτό που λείπει από την αγορά εργασίας αυτή την στιγμή. Ναι. Βέβαια, δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι από τη μια μέρα στην άλλη να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έχουμε ακουστεί και αυτά τις τελευταίες εβδομάδες ή μήνες. Ακούστηκε αλλά ότι σταδιακά θα ανοίξουν γύρω στις 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με την πάροδο ενδεχομένως 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια, εσείς ξέρετε καλύτερα, είστε ειδικοί, ίσως αυτό γίνει και πράξη. Πρέπει να δώσουμε πίστοση. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια, ας πούμε, να μετρηθεί η προοπτική εργοδότηση στην Κύπρο έγινε τέλη της προηγούμενης χρονιάς, σχεδόν πριν ένα χρόνο, από την ΑΝΑΔ. Ναι. Και εξέδωσε και μια ανάπτυξη ανθρώπινων δυναμικών. Ναι, ακριβώς. Και έγινε και μια καταρχήν εκτίμηση των μεγεθών. Καμία σχέση με τα 10.000, με τις 10.000 θέσεις εργασίας. Είναι περίπου οι μισές που εντοπιστήκαν. Αλλά πάλι τούτες χρειάζονται χρόνια. Να κρατήσω το που είπε ο Γιώργος πριν, ότι η εξειδίκευση σημαντική. Αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι από την εξειδικευσή είναι η μετατροπή της σε εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί τελικά αυτό που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο θα είναι μια εταιρεία, θα είναι μια βιομηχανική μονάδα. Η βιομηχανική μονάδα τούτη θα έχει ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες θα είναι το κράτος, ελπίζουμε, η Κυπριακή Πολιτεία, όπως γράφει ο Σημερόπολίτης που είπατε πριν λίγο, πριν να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να είναι σίγουρα ως ένα βαθμό η Κυπριακή Πολιτεία, αλλά θα έχει και ξένους μετόχους. Και είτε είναι είτε δεν είναι η Κυπριακή Πολιτεία, θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και πρέπει να είναι
for profit. Θα πρέπει να μια κερδοσκοπική εταιρεία. Άρα θα πρέπει να εργοδοτήσει, λέτε, έμπειρους τεχνικούς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που σαν εργοδότης... Υπάρχουν στο εξωτερικό Κύπροι οι οποίοι εργοδοτούνται σε ξένες εταιρείες και οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και γνώση σχετικά με το αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχουν Κύπροι συγκολητές, ας πούμε, τα γνωρίζετε. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν Κύπροι παντού. Διότι δηλαδή, είναι ένα από τα επαγγέλματα το οποίο χρυσοπληρώνεται, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν οι ειδικεύσεις οι οποίες είναι τεχνικής φύσεως, κατασκευαστικής τεχνικής φύσεως, όπως τους συγκολητές, όπως χειριστές ειδικών μηχανημάτων, γιατί σε μια πλατφόρμα, σε ένα εργοστάσιο υγροποίησης, υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα μηχανήματα. Ναι, μπορούμε να βρούμε, γιατί υπάρχουν και, μην ξεχνάτε, οι κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην πούμε ονόματα εταιρείων, σαν για παράδειγμα, ας πούμε, παντού. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να χωνέψουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που θα χτίσουν την υποδομή δεν θα είναι Κύπροι. Mm-hmm. Αρχικά. Ναι, ίσως. Το σημαντικό είναι να μπουν Κύπροι σιγά σιγά μέσα και σε έναν ορίζοντα, ξέρω εγώ, 6-7 χρονών, την επόμενη δεκαετία. Να προωθήσει περισσότερους Κύπριους. Να έχουμε αυτό που λένε. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν που ονομάζεται local content, τοπικό περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την αξιοποίηση τοπικών πόρων, είτε οικονομικών είτε ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, η Shell, η οποία έκανε τεράστιες επενδύσεις τελευταίες δεκαετίες στο Ομάν, ξεκίνησε με ξένους. Σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων που εργάζεται στη PDO στο Ομάν είναι τόπικοι. Mm-hmm. Παίρνει χρόνο. Μιας και αναφέρεται το Ομάν, η τιμή πώλησης του πετρελαίου ή των καυσίμων σε ένα πρατήριο στο Ομάν είναι 13 σέντ το λίτρο. Ναι, έχουμε και γραφείο και στη Σαουδική Αραβία, εμείς έχουμε σε διάφορες χώρες και έχουμε και στη Μόσχα και βλέπουμε, εντάξει. Ξέρετε, χτες και παραπονιούνταν πρόσφατα ότι αυξήθηκε, ξέρω εγώ, 3 σέντ και έγινε 17 σέντ. Μα ξέρετε, τώρα είχαν χτες δημοσιοποιήθηκε και διάβαζα στον Bloomberg μια ανάλυση της Vitol, η οποία είναι η μαμά εταιρεία της VTTV που κάνει το δερματικό, ότι εάν θεωθέλοντος εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ Δύσης και Ιράν και βρεθεί μια λύση, και επίσης σοβαρά επαναδραστηριοποιηθούν οι παραγωγοί πετρελαίου στη Λιβύη, βλέπουν μια πτώση γύρω στα 15 με 16 δολάρια το βαρέλι υλοποιήσει με αρχές της επόμενης χρονιάς. Mm-hmm. Και αυτό μακάρι, θα επηρεάσει, εσφίζουμε και τη δική μας την αγορά. Μακάρι, για τον καταναλωτή, ναι. Τώρα για εταιρείες σαν εμάς που είμαστε στο engineering κομμάτι, θέλετε, που εξυπηρετούμε και οι πελάτες μας, εμάς, είναι τούτες οι μεγάλες εταιρείες. Εμείς σαν Υπερίο δουλεύουμε για σχεδόν τις περισσότερες που τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα δρόμων ανθράκων. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή κάποτε μπορεί να συμφέρει να πέσει, κάποτε μπορεί να μην συμφέρει, μπορεί να συμφέρει να μην συμφέρει στο κομμάτι των εταιριών που κάνουν την εξόριξη και πορεία, γιατί πουλούν πιο φτηνά, αλλά συμφέρει για τα δηληστήρια τους, γιατί παίρνουν καλύτερη πρώτη ύλη, mm-hmm, και μπορούν να διαχειριστούν την παραγωγή των τελικών προϊόντων που βάζουμε στο αυτοκίνητο μας. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ πλοκός κόσμος, κύριε Κυπριανό. Ένας πολύ πολύ πλοκός κόσμος και μπαίνουμε μπορούμε σαν Κύπρο, σαν παιχνίδι. Μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε. Φτάνει να είμαστε σοβαροί. Γιατί... Λέχθηκε ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε τα αφεντικά και να μην είμαστε κομπάρσι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό απαιτεί, κύριε Μπούστρα, μάλιστα, την απαιτούμενη γνώση και την απαιτούμενη εξειδίκευση. Νομίζω κάποιος Έλληνας, Ελλαδίτης ή Κύπριος πολιτικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, ειλικρινά δεν το θυμάμαι, ότι δεν θα θέλαμε να καταντήσουμε να είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Και αυτό είναι γεγονός. Για να μπορέσουμε όμως να είμαστε και εμείς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σίγουρα πέραν του διαχειριστικού ρόλου, τον οποίο ανέφερε πάρα πολύ σωστά ο Σταύρος πριν και τον οποίο ήδη φροντίζουν οι εταιρείες σιγά σιγά να αποκτούν, θα έπρεπε το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπατε και εσείς, αναφερθήκατε πριν σε μια μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά τοποθετημένη σωστά. Ίσως όμως αυτό το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μελέτη
επικεντρώνεται στην κατασκευή του εργοστασίου υγροποίησης. Αυτό το οποίο δεν λαμβάνει η μελέτη είναι το που δεν λαμβάνει υπόψη της η μελέτη είναι ότι θα υπάρχει και μια δευτερογενής βιομηχανία η οποία δεν θα ξεκινήσει άμεσα, θα ξεκινήσει σε 5-10 χρόνια και η οποία αυτή η δευτερογενής η βιομηχανία, δηλαδή κατασκευή θα έλεγα μέχρι και πλαστικών, διαφόρων χημικών ουσιών, τα οποία θα είναι παράγωγα αν ειδικά έχουμε πετρέλαιο και στην οποία θα έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν και ο κόσμος αλλά και οι εταιρείες οι κυπριακές και για να είμαι και ειλικρινής αυτές ίσως να είναι και αυτές οι οποίες θα αποφέρουν και το πολύ μεγαλύτερο κέρδος γιατί ίσως και να είναι σχεδόν 100% κυπριακής ιδιοκτησίας. Άρα θα πρέπει, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα πριν, στο γεγονός ότι θα πρέπει να κάτσουμε να το δούμε συγκροτημένα το θέμα. Δεν σε καμία περίπτωση κρίνω τις πράξεις της πολιτείας, δεν τις γνωρίζω και δεν είμαι και σε καμία θέση ο αρμόδιος για να το κρίνω. Έχω την εντύπωση όμως ότι το αντιμετωπίζουμε λίγο επιδερμικά. Είναι το οικονομικό πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες κλπ. Αλλά όπως είπα, για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικό κέρδος, αυτό θα πρέπει να είναι η επένδυση η οποία θα κάνουμε σε επόμενες γενιές. Επένδυση χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εξειδίκευση, χωρίς έρευνα δεν μπορεί. Και μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο πάντα. Βεβαίως, στο νομοθετικό πλαίσιο, με συγχωρείτε κιόλας μιας και το αναφέρατε, το σωστό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικότητας. Οι ανάγκες της πραγματικότητας έρχονται μέσα από την τριβή την καθημερινή με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται σε επαφή με το φυσικό αντικείμενο και με τα πανεπιστήμια, με την έρευνα. Το πανεπιστήμιο όταν κάνει έρευνα, το κάθε πανεπιστήμιο σε όλο τον κόσμο, αυτό το οποίο κάνει προσπαθεί να κατασκευάσει σενάρια, προσπαθεί να δει λύσεις οι οποίες βλέπουν ίσως μια δεκαετία, μια εικοσαετία μπροστά. Έτσι αποκτάς νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν αντιμετωπίζει τα σημερινά μόνο προβλήματα αλλά καθορίζει και τις λύσεις για τη συνέχεια. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο έτερος partner, ο έτερος συνδιοργανωτής του συνεδρίου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και αναφέρομαι ονομαστικά σε αυτό γιατί έχουμε την εμπειρία από το Πανεπιστήμιο, έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εδώ και 2 χρόνια, το βλέπει ακριβώς με τα μάτια τα οποία το βλέπω εγώ. Είναι σημαντικό και για το δημόσιο να μπορέσει να παρακολουθήσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, άρα είναι πολύ σημαντικό τα πανεπιστήμια, το δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες να συνδεθούν μεταξύ τους. Έτσι μπορείς να κατασκευάσεις νομικά πλαίσια, μπορείς να κάνεις σενάρια για το μέλλον και τα σενάρια αυτά να μην είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά reactive, δηλαδή αντίδραση, αλλά proactive, δηλαδή προδραστικά. Έτσι πρέπει να δράσουμε, με ορίζοντα δεκαετίας, εικοσαετίας. Αυτό είναι το... Κάτι να λέγατε κύριε Σπανέ. Πριν για το, για το σημείο της, της εκπαίδευσης, η Κύπρος ξεκίνησε να έχει κάποια πανεπιστήμια τα οποία προχωρούν. Τούτο που δεν υπάρχει μέχρι και τώρα στην Κύπρο, δεν υπάρχει σχολή χημικών μηχανικών σε κανένα πανεπιστήμιο. Ξέρω ποιο θα είναι το πρώτο, γιατί διάφορα έχουν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν, αλλά ένα βασικό πρώτο βήμα. Η εκπαίδευση και... Τι σημαίνει χημικός μηχανικός σε σχέση με το φυσικό αέριο? Έχετε απέναντι σας δύο. Έχετε απέναντι σας δύο χημικός. Όχι, διορθώσω, εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Στην πράξη τι σημαίνει? Ο χημικός μηχανικός είναι η κατεξοχήν ειδικότητα μηχανικής που έχει σχέση με τη διεργασία, τον που λέμε process. Δηλαδή η βιομηχανική μεταποίηση ενός προϊόντος σε κάτι άλλο, το οποίο περιέχει και κάποια χημική μετατροπή της πρώτης ύλης σε κάτι άλλο, δηλαδή είναι non-reversible. Εν πας πίσω από τη βενζίνη στο αργό πετρέλαιο, όπως δεν πας πίσω... Ενώ η ειδικότητα του μηχανολόγου προηγείται της ειδικότητας του χημικού μηχανικού. Έρχονται όλες μαζί για να βγει το αποτέλεσμα. Δηλαδή σε έναν εργοστάσιο υπάρχουν και χημικοί μηχανικοί, υπάρχουν και μηχανολόγοι μηχανικοί, και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, με τα συστήματα, το automation και τα αυτά, δηλαδή προς Θεού δεν είναι μία ειδικότητα, δεν είναι μονοδιάστατη η απέτηση, αν θέλετε, για... Θα είναι όμως
θα είναι μία από τις ειδικότητες που μελλοντικά θα παρουσιάζει περισσότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, αυτό δεν το ξέρει κανείς, αλλά σε όσο με αφορά εμένα ως χημικό μηχανικό, αν με ρωτάτε, ναι, σίγουρα θα θέλαμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά, αν θα θέλαμε να δούμε τα, να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, είναι η σωστή κατεύθυνση. Όπως πολύ σωστά ρωτήσατε πριν, τι είναι η χημική μηχανική. Η χημική μηχανική είναι μια επιστήμη η οποία στην ουσία παίρνει από την πρώτη ύλη το σχεδιασμό της διεργασίας, όπως πολύ σωστά είπε ο Σταύρος, για να καταλήξεις έστω και στα τελευταία παράγωγα, χρησιμοποιώντας και μη αφήνοντας ούτε το ελάχιστο για να πάει χαμένο. Θέλετε να μας πείτε ή να μας περιγράψετε ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων σχετίζονται ή θα σχετίζονται στο μέλλον με το φυσικό αέριο και ποιες προοπτικές παρουσιάζουν. Ωραία. Πάλι αυτό το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, το πρέπει να το λέμε το σωστό, ότι οι απόψεις μας είναι υποκειμενικές. Mm-hmm. Έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν όμως κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι εκεί, είναι σταθερά. Όπως οι συγκολητές, για παράδειγμα. Όπως η χημική μηχανική, όπως οι μηχανολόγοι. Σίγουρα. Πρέπει επίσης για τους συγκολητές, πολύ σωστά τους αναφέρετε, όμως μιλάμε για μια κατηγορία η οποία θα είναι να έχει να κάνει με το εργοστάσιο, άρα μιλάμε για ένα βραχυπρόθεσμο επαγγελματικό κύκλο. Στην κατασκευή. Κατά κύριο λόγο στην κατασκευή. Ακριβώς. Και μετέπειτα σε μικρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω, όπως είπατε, από το φυσικό αέριο, δηλαδή χημική μηχανική, μηχανολογία μηχανική, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, για να πενέψουμε και τα γένια μας, για να είμαστε ειλικρινείς, οι εταιρείες, οι μεγάλες και οι μικρές, αυτό το οποίο θέλουν είναι δύο πράγματα. Ένα, να υπάρχει ασφαλής χρήση, ασφαλής εξόρυξη, ασφαλής διαχείριση. Δύο, περιβαλλοντική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή το περιβάλλον επίσης είναι κάτι το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ας μην αυταπατώμαστε. Μιλάμε για κατασκευές, η πλατφόρμα, μια τεράστια κατασκευή από σίδερο υποθέτω, η οποία θα είναι μέσα στη θάλασσα. Και η καλύτερη δυνατή, και δεν αναφέρομαι σε κακά παραδείγματα όπως η BP ή το Piper Alpha ή άλλα προηγούμενα ατυχήματα, και ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός να υπάρξει στον κόσμο, πάντα θα υπάρχουν κάποιες, δεν θα έλεγα περιβαλλοντικές καταστροφές, θα έλεγα περιβαλλοντικές ενοχλήσεις, και ελπίζουμε να μην υπάρξουν κατασκευές. Ιδού λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών, το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία αναφέραμε σίγουρα θα είναι. Να μην ξεχνάμε όμως, δεν είναι μόνο τα τεχνικά επαγγέλματα. Αν το δούμε σωστά όπως αναφέραμε και πριν και μιλήσουμε και για τη δευτερογενή βιομηχανία, και οι λογιστές θα έχουν θέση. Μιλάμε για παράδειγμα για εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα φύγει από την Κύπρο, που έχει ένα χι νομικό καθεστώς, ένα χι φορολογικό καθεστώς, θα βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και θα φτάνει, ας πούμε, στην Ιαπωνία, η οποία έχει ένα χι συν ένα ή χι συν ι, ξέρω εγώ, ας πούμε, φορολογικό και νομικό καθεστώς. Άρα θα απαιτείται εξειδίκευση. Δίκαιο της ενέργειας, φορολογία σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, να μην σβήνουμε μόνο μιας και τα υφιστάμενα επαγγέλματα. Όντως η Κύπρος έπαιξε πολύ σωστά το ρόλο της ως χρηματοπιστωτικό κέντρο. Πιθανώς με μια μικρή αλλαγή να μπορέσει να συνεχίσει και πάνω στην ίδια γραμμή. Λέγεται ότι ένας από τους λόγους, κύριε Σπανέ, που έμειναν αρκετές εταιρείες στην Κύπρο μετά τα γνωστά γεγονότα του Eurogroup, ήταν ακριβώς η προοπτική του φυσικού αερίου. Κοιτάξτε, είναι η χώρα μας που να αλλάξει. Είναι όλη η οικονομία, είναι η ζωή μας που να αλλάξει. Αυτό που δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος, αν δεν έχει μια τριβή με το αντικείμενο, αν δεν έχει δει μπροστά του, έστω και να δει μπροστά του έναν διεθνούς κλάσης δηληστήριο ή τέτοιο εργοστάσιο, μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της αλλαγής που ελπίζουμε να επέλθει σε τον τόπο. Είναι τεράστια τα... Θα έρθει όμως σταδιακά, γιατί ναι, ξέρετε, κάποιοι όμως, ξέρετε, δεν είναι, σταδιακά ναι, δεν είναι άρτη, αλλά το φυσικό η αλλαγή και νομίζουμε ότι θα μπουν απευθείας ευρώ στην τσέπη μας. Όχι. Είναι η χώρα και οι παρελκόμενες δραστηριότητες που να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή. Θα έχουμε μείωση, ας πούμε, στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων.
Να έχουμε, βεβαίως θα έχουμε. Αν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο, βεβαίως θα έχουμε. Είτε στη μόνιμη κατάσταση, είτε ακόμα και σε μια πετυχημένη διάμεση λύση, βεβαίως θα έχουμε. Κάτι, επειδή είναι σημαντικό τούτο, στο μυαλό του κόσμου έχει διαμορφωθεί άποψη ότι ξέρετε το φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε για να το κάψουμε, να το κάνουμε ρεύμα. Και αυτό είναι. Και είτε το καίμε εμείς για το δικό μας ρεύμα, είτε το στέλνουμε σε άλλους να το κάψουν για το δικό τους ρεύμα. Τούτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι, ναι, το ανέφερε πριν ο Γιώργος, το φυσικό αέριο είναι μια από τις βασικές πρώτες ύλες για ολόκληρη τη βιομηχανία πετροχημικών. Το οποίο για τον γκάζι, για παράδειγμα. Και ο γκάζι, για το πουκάμισο που φορείτε, ξέρω εγώ αν έχει μέσα πολυέστερ. Για οτιδήποτε. Είναι μια λυσίδα. Σίγουρα για το στούντιό σας. Ναι, αυτό το πράγμα με κάποτε ήταν ή αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε ναι, υπάρχει, άμα γίνει το πρώτο βήμα και σωστά βγάζουμε το αέριο που τη γη, το επεξεργαζόμαστε, το χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη, το εξάγουμε μετά, ναι, το επόμενο βήμα είναι τι θα το κάνουμε. Γιατί να το εξάγουμε, να δεν μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε παραπέρα και να εξάξουμε κάτι το οποίο θα έχει προστιθέμενη αξία περισσότερη. Mm-hmm. Και σας λέω για τελικά προϊόντα, εντελώς τελικά καταναλωτή, αλλά υπάρχουν ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία είναι πρώτες ύλες για άλλους, το οποίο συμφέρει πολύ περισσότερο να τα παράγει. Άρα υπάρχει μεθανόλη, για παράδειγμα. Μια διαφορετική και εναλλακτική βιομηχανία που σχετίζει με το αέριο, μελλοντικά στην Κύπρο, αν υπάρξει αυτό σωστή πληροφόρηση και εξειδίκευση και αξιοποίηση. Αυτό, καθεστώς, αυτό που είπατε, ζήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες με την άφηση του χρηματοπιστωτικού τέτοιου, δεν έχει καμία σχέση σε μέγεθος οικονομικής δραστηριότητας με το τι μπορεί να δημιουργηθεί που το process στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετική κλίμακα. Mm-hmm. Ο πολίτης, ο μέσος Κύπριος πολίτης, πότε θα νιώσει αυτή την οικονομική ανάσα και την αλλαγή, αν θέλετε, στην κυπριακή αγορά? Όχι του χρόνου. Σίγουρα όχι του χρόνου, μπορεί και όχι και σε δύο χρόνια. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τις τρέχουσες εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν είμαστε το κράτος για να μπορέσουμε να ξέρουμε τα οικονομικά. Υποθέτω όμως, είπαμε κάτι πάρα πολύ σωστό, μάλλον δεν το είπαμε, κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε σιγά σιγά όλοι μαζί με την κρίση. Ότι ένα μεγάλο μέρος της κρίσης έχει να κάνει με αυτό που λέγεται ψυχολογία του καταναλωτή. Mm-hmm. Αν λοιπόν, για καλή μας τύχη μάλλον, εδώ πέρα στην Κύπρο έχουμε την πολυτέλεια ότι έχουμε την ψυχολογική ένεση, να το πω έτσι, της προοπτικής του φυσικού αερίου, ίσως και του πετρελαίου, το οποίο το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε ότι δύο από τις τρεις, αν δεν κάνω, ή σίγουρα η μία από τις τρεις εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, σκάβουν και για πετρέλαιο. Mm-hmm, ναι. Ο οποίο είναι πολύ πιο άμεσο. Έτσι. Σε μεταγενέστερο στάδιο. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο άμεσο. Αν το πετρέλαιο είναι πιο άμεσο. Είναι πιο άμεση και έχει πολύ πιο εύκολη, πολύ μεγαλύτερη βιομηχανία για να το πουλήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το ψυχολογικό κομμάτι το οποίο διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία επιβεβαίωση ότι υπάρχει, ήδη έχουμε μία πρώτη επιβεβαίωση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα, ίσως μία επιβεβαίωση, πάλι δεν ξέρω, ότι θα υπάρξει πραγματικά το εργοστάσιο της υγροποίησης, ίσως κάποια κοιτάσματα πετρελαίου αλλάζουν άρδιν. Ναι. Ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό ναι, είναι άμεσο. Τώρα στην τσέπη μας, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι οικονομολόγος. Mm-hmm. Μπορεί και να πάρει χρόνια. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει προσέλκυση, ας πούμε, ξένων κεφαλαίων, ξένων εταιριών και κυπριακών φυσικά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα, αν αναστραφεί το κλίμα λοιπόν, με βάση τις καινούργιες θέσεις εργασίας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κάτι που αφορά τις εταιρείες, κύριε Σπανέ, οι ξένες εταιρείες που θα ενδιαφερθούν, ναι, να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, θα είναι υποχρεωμένες βάσει του νομικού καθεστώτος να δηλώσουν την Κύπρο ως έδρα τους για να ενταχθούν στο κυπριακό φορολογικό καθεστώς, που αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν από την φορολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών των εταιριών? Κοιτάξτε, υπάρχει, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το νομικό και φορολογικό πλαίσιο είναι το ευρωπαϊκό. Αν είμαστε μια τρίτη χώρα, μπορούσε να επιβάλλουμε
πολλούς άλλους περιορισμούς ή αν θέλετε συνθήκες σε αυτές τις εταιρείες. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα το έλεγα πριν για το ΟΜΑΝ, ότι ναι, υπήρχε υποχρέωση νομική ότι πρέπει να εργοδοτήσει τόσο ποσοστό ντόπιου mm-hmm. εργατικού δυναμικού. Αλλά επιστρέφοντας πίσω, ναι, σίγουρα το όχημα που δημιουργείται εδώ πέρα θα είναι μια τοπική εταιρεία. Ναι, θυγατρική της μαμάς εταιρείας, mm-hmm. οποιαδήποτε μαμάς mm-hmm. εταιρεία, είτε mm-hmm. της Total, είτε της ENI, είτε είναι της Noble Energy, και σίγουρα θα φορολογείται. Βεβαίως, με ποιον τρόπο θα περνούν έσοδα στο κράτος ρυθμίζεται και από το συμβόλαιο που υπογράφτηκε για την εξόριξη, mm-hmm. το mm-hmm. Production Sharing Agreement, mm-hmm. Που έχει γίνει και έχει υπογραφτεί με τις εταιρείες. Οπότε τούτον καθορίζει τη ροή των χρημάτων, πώς θα παίρνει φόρους στο κράτος, πώς θα παίρνει το μοίρασμα, θέλετε, που το τι έσοδα θα φέρει η πώληση. Είναι διαφορετικό το καθεστώς που διέπει τις δραστηριότητες εταιριών που έχουν να κάνουν σχέση με το φυσικό αέριο, με το πετρέλαιο, με τα καύσιμα, ή ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με όλες τις εταιρείες? Κοιτάξτε, παλιά είχαμε, θυμάστε, τα offshore companies mm-hmm. και τα τέτοια. Μετά με την είσοδο μας στην Ευρώπη να έχει αλλάξει και έχουμε τις διεθνείς εταιρείες, έχει εξομαλυνθεί. Όπως γνωρίζω, δεν υπάρχει ειδική μνήμα, ειδική μεταχείριση των εταιριών σε σχέση με μια άλλη διεθνή εταιρεία που έρχεται να δραστηριοποιηθεί σε ένα άλλο τομέα. Να φτιάχνει software, για παράδειγμα, ή να αποφασίσει να χτίσει ένα ερευνητικό κέντρο ή κάτι άλλο. Νομίζω να υπάρχει ειδική. Τούτο που διαφορετικό είναι ότι οι σχέσεις οικονομικές διέπονται από τις προβλέψεις και τις συνθήκες του συμβολέου, το βασικό συμβόλαιο το οποίο έχει υπογραφτεί για να ξεκινήσει η εξερεύνηση, η εξόριξη και η εμπορία. Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε ξανά τις λεπτομέρειες που αφορούν ακριβώς αυτό το εργαστήρι, mm-hmm. πότε θα πραγματοποιηθεί, ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και πώς, και επίσης να αναφέρουμε και κάποιους από τους ομιλητές, αν θέλετε, ξανά. Θα λέγαμε το πιο σημαντικό, το μήνυμα πρέπει να περάσουμε, και πολύ σωστά στέκεστε σε αυτό. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα αρχίσουμε στις 9.30 το πρωί. Αναμένεται ότι θα φτάσουμε μέχρι αργά το απόγευμα, 6 το απόγευμα σίγουρα, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Θα έχουμε δύο κομμάτια στο εργαστήρι. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την παραγωγή του εργαστηρίου. Θα μιλήσει το πρωί θα μιλήσει καταρχάς εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, οι οποίοι θα μας θέσουν και τα πράγματα όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσει ο CEO, ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Hyperion Systems Engineering, ο Σιμεών Κασιανίδης. Θα μιλήσει ο Κώστας Παντελίδης, καθηγητής του χημικής μηχανικής του Imperial College από το Λονδίνο. Θα έχουμε ένα break και στη συνέχεια το απόγευμα θα έχουμε το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τον ασφαλή σχεδιασμό εγκαταστάσεων υγροποιημένου αερίου. Θα μιλήσει ένας άλλος Κύπριος διάσημος καθηγητής, όπως είπα πριν, ο Γιώργος Χάτζης Σοφοκλέους από το Πανεπιστήμιο του Κάλτον του Καναδά, τον οποίο, για να είμαι και ειλικρινής, ελπίζουμε θα τον έχουμε ως επισκέπτη, τον έχουμε ήδη επισκέπτη καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Και θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις εγκαταστάσεις. Και επίσης θα έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε δύο ανώτερους λειτουργούς, δύο διευθυντικά στελέχη της εταιρείας Τεκνίπ, ένας γαλλικός κολοσσός που έχει σχεδιάσει ήδη 10-15, αν δεν κάνω λάθος, εργοστάσια LNG. Λοιπόν, αναμένεται επίσης το τελευταίο, το οποίο θα ήθελα να πω, ποιος μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει ο καθένας ο οποίος έχει ενδιαφέρον επάνω στο θέμα. Φυσικά θα θέλαμε να δούμε περισσότερο μηχανικούς, θα θέλαμε να δούμε, και ήδη έχουμε mm-hmm. επιβεβαίωση από μηχανικούς, από κρατικούς παράγοντες εταιρείες, αλλά είναι ανοιχτό και στο κοινό. Μάλιστα. Mm-hmm. Κλείνοντας, να επαναλάβουμε το δημοσίευμα της σημερινής, το οποίο κάνει λόγο για έναν Κύπριο επιστήμονα, τον Ιωάννη Ιερόπουλο, ο οποίος μπήκε στην ελίτ των κορυφαίων επιστημόνων, καταφέρνοντας να παράξει ενέργεια από ανθρώπινα ούρα μέσω μικροβιακών κυψελών καυσίμου. Mm-hmm. Κατάφερε να φορτίσει ένα
κινητό τηλέφωνο για 24 ώρες, το οποίο διήρκησε, στη συνέχεια λειτουργήσε μάλλον για 20 λεπτά. Ήταν μια σημαντική και εναλλακτική ανακάλυψη, η οποία καταγράφεται και μάλιστα μια ανακάλυψη η οποία έχει τη σφραγίδα ενός Κύπριου επιστήμονα, ο οποίος ζει μόνιμα στον Μπρίστολ. Ψάξετε να δείτε πολλές τέτοιες σφραγίδες που Κύπριους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο εξωτερικό, απλώς έχουν μια πιο χαμηλών τόνων, χαμηλού προφίλ καριέρα, σοβαρή και αξαφνιαστείτε. Υπάρχουν Κύπροι που διαχειρίζονται καθημερινά εταιρείες δισεκατομμυρία. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χρειαζόμαστε τώρα στην κρίση. Θα τους επαναπατρίσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Εδώ κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί η εκπομπή Καλή σας μέρα με την Καβρίλα Χριστοδούλου. Εμείς πρώτα Θεός αύριο στις 7. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Για χαρά, καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.